Η Ευρωπαϊκή Ασπίδα της Ελλάδας, του Νίκου Λιγερού. Εδώ και αιώνες, ο ελληνικός πολιτισμός μέσω του ελληνισμού έχει επηρεάσει τα θεμέλια της Ευρώπης μέσω του ουμανισμού. Και λόγω της τοποθεσίας μας χρονοστρατηγικά είμαστε οι ακρίτες της Ευρώπης, με την έννοια που υπήρχαν και στο Βυζάντιο. Κι όλες τις πολιορκίες, τις κατοχές και τις βαρβαροκρατίες που δεχτήκαμε ανά τους αιώνες, τις ξεπεράσαμε λόγω της ανθεκτικότητας του ελληνισμού μέσα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κι όσοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουμε ανατολίτικο ύφος, είναι απλώς οι ραγιάδες στους οποίους λείπει το Οθωμανικό σύστημα, ενώ δεν το έχουμε καμιά ανάγκη. Διότι από την αρχή και ουσιαστικά πριν καν την ύπαρξη της Ευρώπης, είμαστε σε αυτό τον κόμβο, γιατί είμαστε η διαφορά που κάνει τη διαφορά με τη Μικρασία. Η Ήπειρός μας είναι η Ευρώπη και αυτή αποτελεί το υπόβαθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχουμε ενσωματώσει από το 1981 και έχουμε ενισχύσει μέσω του δικαίου της θάλασσας από το 1995. Αυτό είναι το φυσιολογικό μας πλαίσιο εδώ και δεκαετίες, διότι είναι το υπόβαθρό μας εδώ και αιώνες. Επιπλέον, ως λαός του χρόνου και της θάλασσας, έχουμε επιλέξει τοποστρατηγικά ένα άνοιγμα λόγω Κωνσταντινούπολης, μια γωνία λόγω αίμου και μια μορφοκλασματική λόγω των νησιών. Έτσι, για να έχουμε διάρκεια στον χρόνο, αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή ασπίδα, αφού είμαστε η αιχμή του δόρατος σε πολλαπλό επίπεδο, διότι ο ελληνισμός πάντα πάλευε ενάντια στη βαρβαρότητα και αυτό από την αρχαιότητα. Έτσι, η σύγχρονη κατάσταση δεν είναι κάτι το καινούριο, αλλά η αιωνόδια συνέχεια του παρελθόντος, και γι' αυτό το λόγο γράφουμε ιστορία με τις πράξεις μας και δεν μας αγγίζουν τα τεχνάσματα της μόδας, αφού είμαστε της χρονοστρατηγικής.